με τον Θεό. Γιατί, για αυτό που έχει κάνει, για τη μακροθυμία που έδειξε για όλους εμάς, για μένα, ναι, για όλα αυτά τα αδέρφια που ακούσαμε σήμερα, για αυτά τα αδέρφια που ακούσαμε χτες, τι μπορούμε να πούμε. Για τον χρόνο που πέρασε, θλίψη, θλίψη. Αλλά ειρήνη. Ειρήνη μέσα στην παρουσία του Θεού. Και χαρά. Μα μέσα από τη θλίψη, μέσα από τη θλίψη, αδερφοί, είναι αυτό το οποίο δεν μπορεί να το γνωρίσει κανένας άνθρωπος έξω από αυτή την πόρτα. Δεν μπορούσαμε να το γευτούμε και αυτό είναι το οποίο μας έλκυσε. Μας άνοιξε την πόρτα και μας έβαλε μέσα. Και λέει, έλα να σου δείξω εσένα, Γιώργο. Έλα να σου δείξω αυτό που ψάχνεις. Γιατί ήμουνα 30 χρόνια, 30 χρόνια, σε ένα κενό, απέραντο κενό. Έκανα τα πάντα, αλλά ήμουνα μέσα σε κενό. Τα πάντα. Αλλά ήμουνα μέσα σε κενό. Και στα τελευταία χρόνια, τα οποία δεν ξέρω γιατί, κάτι περίμενα να γίνει, αισθανόμουν πάντα ότι κάτι έρχεται. Την άλλη μέρα κάτι θα γίνει. Την επόμενη μέρα κάτι θα γίνει. Και όταν πέρασα την πόρτα της εκκλησίας στη Διόσκε Φιλοσόφων και άκουσα κάποιον άνθρωπο, ευχαριστώ τον Θεό για αυτόν και για όλους αυτούς που ήταν μέσα, να μιλάει και να λέει αυτά τα οποία είχα μέσα στην καρδιά μου, εκείνο που άκουσα ήταν μια φωνή που έλεγε «Ζω εγώ», λέγει Κύριος. Γιατί δεν μπορούσα να καταλάβω, και σας λέω και εννοώ και ξέρω τι λέω, ότι δεν μπορούσα να καταλάβω, γιατί άνοιξα την πόρτα και έφυγα και ξαναμπήκα μετά από 5 χρόνια. Αλλά μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια, ξέρετε τι είχε γίνει. Είχε ξεχαστεί τα 30 χρόνια η ζωή μου. Είχαν βγει όλα αυτά τα οποία δεν άρεσαν στο Θεό και μπήκα μέσα και έλεγε ένας αδερφός, Κύριος να τον ευλογεί πάντοτε, «Αδερφέ, προβλήματα δεν έχεις?» «Έχω, αδερφέ, αλλά δεν με ενοχλεί, γιατί ο Θεός έρχεται και μου τα λύνει.» «Αδερφέ, σκέψεις δεν έχεις?» «Έχω, αδερφέ, αλλά ο Θεός δεν ξέρω τι γίνεται. Ξυπνάω κάθε πρωί και αυτό που ζήτησα το βράδυ λύθηκε.» «Αδερφέ, τι θα κάνουμε αύριο?» «Δεν ξέρω», του λέω, «αύριο θα έρθει ο Κύριος και θα δούμε.» Και την παραμονή του 2004, όταν καθίσαμε και γονατίσαμε εκεί, γονάτισα κι εγώ. Να σας πω, δεν ζήτησα τίποτα. Δεν θέλησα, δεν είχα, όχι τη δύναμη, αλλά δεν ήθελα να ζητήσω. Και όταν ήρθε η φωνή και άκουσα, «Γιώργο, τι θα ήθελες το 2004, σκέφτηκα για λίγο πάλι, ήταν την άλλη μέρα, σκέφτηκα για λίγο πάλι και λέω, αυτό που θα ήθελα το 2004, ο Κύριος να με αυξήσει, μάλλον να βρεθώ σε καλύτερη κατάσταση πνευματική από ό,τι βρίσκομαι τώρα.» Θα μου πείτε, αδερφέ, τι λες? Αυτό θέλω, αδερφέ, τίποτα άλλο. Αυτό είναι, γιατί αυτό ξέρετε τι κρύβει από πίσω. Ζητείτε τη βασιλεία του Θεού και όλα τα άλλα θέλω σας προσθεθεί. Είναι μικρό, είναι το μεγαλύτερο, αδερφή. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Μέσα σε αυτό ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε. Έτσι λέει ο Κύριος. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε. Τι πρέπει να κάνουμε? Να μένουμε σε αυτό το οποίο λέει ένα εδάφιο. Ως της λέει η Εγκύψη στον Ιάκωβο. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό, αλλά πιστεύω ότι μου το έδωσε ο Θεός με κάποιον 92 χρονών άνθρωπο, ο οποίος ως της όμως Εγκύψη λέει στον τέλειο νόμο της ελευθερίας και επιμείνει εις αυτόν ούτως γενόμενος ουχή ακροατής επιλύσμων, αλλά εκτελεστής έργου, ούτως θέλει είστε μακάριος εις την εκτέλεση αυτού. Ένας παππούς ο οποίος 92 χρονών που έζησε τα πάντα και έχει τα πάντα. Ευλογίες πολλές. Παιδιά, νύπια, δυσέγγωνα, τα πάντα. Του λέω, παππού, τι θέλεις? Τίποτα, μου λέει. Θέλεις να φας? Όχι. Θέλεις να πιείς? Όχι. Θέλεις να δεις? Όχι. Τι θέλεις? Έχω ένα βάρος εδώ. Τι βάρος, παππού, τι είναι αυτό το οποίο έχεις? Λέει, δεν ξέρω, αλλά περιμένω κάτι αφύσικο να γίνει σήμερα. Γιατί δεν μπορεί, λέει, να ήρθαν, δεν ήξερε τίποτα. Ίσως και να ξέρε, αλλά δεν είχε την παρησία να πει ότι ο Θεός να έφερε όλα αυτά τα παιδιά εδώ σήμερα, αλλά περιμένω σήμερα να γίνει κάτι αφύσικο. Τι περιμένεις, παππού, να γίνει? Δεν ξέρω, λέει. Του λέω, παππού, θέλεις να προσευχηθούμε? Θέλεις να έρθει ο Κύριος? Ο Κύριος? Ναι, θέλεις να έρθει ο Θεός, να σου δώσει δύναμη, να ακούσεις τη φωνή Του, να ζητήσεις από τον Κύριο να σε συγχωρέσει, να με συγχωρέσει. Ναι, να σε συγχωρέσει, παππού.
Και άρχισε ο παππούς και ζήταγε. Αδερφοί, ξέρετε τι έγινε. Αυτό το βάρος, αυτή η δυσφορία, αυτά, όλα τα πράγματα τα οποία δεν ήξερε γιατί τα έζησε, μέσα σε 5 λεπτά του φανήκαν τόσα. Και πολύ μεγάλο του φάνηκε εκείνο το αφύσικο το οποίο ζήταγε και ήξερε ότι ήταν η παρουσία του Θεού. Γιατί, θα σας εξηγήσω. Προσευχηθήκαμε και ζητήσαμε από τον Θεό να επισκεφθεί τον παππού και να του δώσει τη βεβαίωση. Όχι τη βεβαίωση τη δική μας, ότι σαν άνθρωποι εμείς θα τον βεβαιώσουμε, τη βεβαίωση ο Θεός ότι θα πάει και θα του δώσει μέσα στην ψυχή του την ειρήνη, τη γαλήνη, τη χαρά, την ηρεμία και να του δείξει και το δρόμο το που θα πάει. Φεύγουμε από εκεί μαζί με τη Μαρία και πάμε σπίτι. Να σας πω αυτό που πήρα εγώ. Δεν ήθελα να οδηγήσω, γιατί αυτό το οποίο πήρα από αυτή την προσευχή ήταν τόσο μεγάλο που δεν ήθελα να το χάσω. Και λέω, δεν θέλω να ανοίξω τα μάτια μου, θέλω να οδηγήσεις εσύ. Γιατί μπορεί να δημιουργηθεί κάτι στο δρόμο και να μου φύγει. Και πήγαμε σπίτι. Και καθίσαμε και γονατίσαμε μαζί με τα παιδιά. Και λέω, Κύριε, σε ευχαριστούμε για αυτά που κάνεις, για αυτά που έκανες στη ζωή μας. Αλλά αυτή την ψυχή θα την αφήσεις έτσι? Η Μέρη έλεγε, πήγαινε και βεβαίωσέ τον και δείχτου ότι εσύ ο Θεός ημών, τι κάνεις, αγωνίζεσαι για την ψυχή του. Ξέρετε τι έγινε? Ήρθε ο Κύριος και δείχνει μια όραση σε μένα. Και μιλάει ο Κύριος και λέει, μέσα από αυτό που έβλεπα έλεγε, είδα το θάνατο αδερφή και η μόνη φορά στη ζωή μου που τον είδα και χάρηκα. Γιατί? Γιατί η μορφή του ήταν θλιμμένη. Γιατί ήταν ταπεινωμένος. Γιατί ήταν νικημένος, όχι από μένα, ναι, αλλά από τον Κύριο των δυνάμεων. Σκυφτός, καταρακωμένος, να σέρνεται. Και άκουσα τη φωνή του Κυρίου και λέει, κατεπόθη ο θάνατος, ενικήθη. Και δεν τελειώνει εδώ, αδερφοί. Η βεβαίωση ήρθε και από τον παππού. Πέρασε μία μέρα. Και θελήσαμε να κάνουμε κάποιες δουλειές, τις οποίες είχαμε αφήσει αρκετό καιρό. Πήγαμε σε κάποιο γραφείο το οποίο ψάχναμε και το γραφείο είχε μεταφερθεί. Ξέρετε πού, δίπλα στο νοσοκομείο που ήταν ο παππούς. Και αφού τελειώσαμε, δόξα κυρία μου, και αφού τελειώσαμε τις δουλειές, είχαμε και χρόνο αρκετό. Μου λέει, Μέρη, πάμε να δούμε τον παππού. Πάμε να δούμε τον παππού. Και ο παππούς μόλις μας είδε, μόνο που δεν πήδηξε από το κρεβάτι. Λέει, ελάτε να σας πω, πιάνει το χέρι της Μαρίας από τη μια μεριά, το χέρι το δικό μου. Δεν ξέρω, λέει, αν ήτανε από αυτό το οποίο προσευχηθήκαμε, λέει, αν ήταν η προσευχή και ήμουν επηρεασμένος, αλλά εκείνο που ξέρω, λέει, ήρθε, ακούστε, γιατί δεν είχε παρησία μέχρι εκείνη την ώρα, ο μεγάλος παππούς, και λέω κι εγώ, τι έχει κι άλλον όροφο από πάνω? Ποιος παππούς είναι από πάνω? Έχουμε κανένα παππού από πάνω? Όχι, μου λέει, ο Θεός είναι ο μεγάλος παππούς. Ήρθε και μου δείξε, λέει, εκείνο το βράδυ, ξέρετε τι? Ότι είμαι σε έναν άλλο κόσμο. Καμία σχέση με αυτόν εδώ. Ξέρετε πώς ήταν ο κόσμος αυτός? Άσπρος, φωτεινός, πολύ φωτεινός και άνθρωποι πολλοί οι οποίοι ήταν ντυμένοι κατάλευκα. Και ανέβαιναν, λέει, και κατέβαιναν. Άνθρωποι που για μας ήταν άγγελοι. Και ρωτάω τον παππού, παππού, τι ζητάς τώρα? Ζητάω από το Θεό, γιατί η παρουσία ήρθε πλέον σε αυτόν. Ζητάω από το Θεό να μου παίρνει τους πόνους. Τίποτα άλλο δεν ζητάω. Ξέρω πού θα πάω. Και δεν ανησυχώ. Για εκείνους που ανησυχώ είναι για τους γύρω-γύρω. Ευχαριστούμε τον Θεό για τον χρόνο που πέρασε. Πολύ ωραίος χρόνος, μας έβγαλε από πολλά, θλίψεις πολλές, χαρές πολλές, μέσα από τις θλίψεις, αδερφοί. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί τούτο το οποίο έδωσε στο χέρι μας, πρέπει να του δίνουμε τη μεγαλύτερη τιμή. Όταν λέμε τιμή, όχι ότι πρέπει να το βλέπουμε και να σκύβουμε σαν μικρή ασήμαντη, να σκύβουμε με σεβασμό μέσα σε αυτά τα οποία ο Θεός έδωσε σε όλους εμάς. Γιατί, προσέχτε, ο χριστιανός δεν είναι κακομοίρης. Ο χριστιανός είναι άνθρωπος ο οποίος η δύναμη του Θεού κατοικεί επάνω του πλούσια και ο λόγος του Θεού στον άνθρωπο τον οποίο θέλει να κατοικεί επάνω
κατοικεί πλουσιότατα. Και είναι ο Χριστός αυτός ο οποίος δίνει τη δύναμη και την εξουσία, όπως λέει στο πρώτο κεφάλαιο στη Γένεση, σε κάθε τι το οποίο έφτιαξε ο Θεός, που το έφτιαξε ο Θεός για τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος έχει την εξουσία. Προσοχή όμως. Αυτή η εξουσία να μην μας πάει από εκεί, ούτε από εδώ. Ευθεία. Και το κεφάλι κατά πάνω. Για να μπορούμε να βλέπουμε και να ακούμε τη φωνή του Θεού και Πατέρα μας. Στο Μωυσή λέει ζω εγώ. Αλλά όχι μόνο στο Μωυσή. Και σε εμάς σήμερα λέει ζω εγώ. Θέλουμε να περπατήσουμε με το λόγο αυτό στο χέρι. Μην ακούτε κανέναν έξω. Αν ακούσετε πράγματα που συμβαίνουν και έζησα αυτό το χρόνο μέσα από αυτά τα οποία ο Θεός μου έδωσε μπροστά στα πόδια μου, θα έπρεπε να γράφαμε βιβλία. Και πιστεύω ότι σε ολονών τη ζωή οι λεπτομέρειες έχουν πολύ μεγάλη αξία. Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτή τη ζωή που ζούμε και για αυτή την εκκλησία που μας έβαλε. Τίποτα δεν έχουμε να κάνουμε. Να μείνουμε, να ζητάμε από τον Θεό τη χάρη. Χάρη! Τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα, εκεί, στο θρανίο σου. Εκεί στο θρανίο μου. Και τι να περιμένω να λέω, Κύριε, εδώ είμαι. Αν θέλεις, κατά το θέλημα το δικό σου, χρησιμοποίησέ με. Όχι με τη δύναμη τη δική μου. Την είδα. 30 χρόνια, την είδα. Και δεν θέλω ούτε να τη θυμάμαι. Και ευχαριστώ τον Θεό που πάρα πολλά τα ξέχασα. Και ζητάω να τα ξεχάσω. Και τι θέλω, σε αυτά τα οποία μου βγάζει και πετάει, και βγάζει και πετάει, και βγάζει και πετάει, να βάζει καινούργια πράγματα. Όμορφα πράγματα, αστραφτερά πράγματα, πράγματα του ουρανού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το 2004, ένα θα ζητήσω. Να μας ευλογήσει όλους. Όλους. Και να μας κρατήσει μέχρι την ώρα που θα ακούσουμε τη σάλπα και να πάμε όλοι μαζί. Με ένα πνεύμα, με μια ψυχή, στον ουρανό. Κύριε, να μας ευλογήσει.